Έχουμε οποιοδήποτε νεότερο, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα. Ο Νίκος Υποφάντης στην πλατεία Συντάγματος και ο Δημήτρης Λάπας από τη Μεσογείο, όπου νωρίτερα είχαμε και μικρό επεισόδια. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από εσένα. Είχαμε στις 6 ώρα την έναρξη της αντιφασιστικής πορείας, ακόμη μιας αντιφασιστικής διαδήλωσης από τις πολλές που έχουν διοργανωθεί μετά τα γεγονότα που πυροδότησε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λοιπόν, Σία, καλησπέρα. 6 ώρα, όπως είπες, ξεκίνησε η πορεία. Γύρω στις 8 και 5 έφτασε στη συμβολή της οδού Φιδιππίδου με τη λεωφόρο Μεσογείων, όπου ήταν παρατεταγμένα δύο οχήματα τριών ΜΑΤ, απαγορεύοντας τον όγκο της πορείας να προχωρήσει προς στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου ήταν προγραμματισμένο. Τη στιγμή εκείνη, λοιπόν, άρχισαν κάποιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν κατέληξαν πουθενά και γύρω στις 8 και 20 περίπου έπεσαν οι πρώτες μολότοφ. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση δακρυγόρων, όπως επίσης και με χειροβομβίδες πρώτη λάμψη. Σιγά-σιγά άρχισαν να αποθούν τον όγκο των διαδηλωτών, που αριθμούσε περίπου 3.000 άτομα, να τα αποθεί προς τα πίσω Φιδιππίδου. Πέρασαν την διασταύρωση λεωφόρου Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει και το κτίριο του Αρείου Πάγου και κατευθύνονται προς την οδό Πατησίων. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ήρεμα τα πράγματα. Εμείς εδώ παρακολουθούμε εικόνες από την πορεία νωρίτερα, Δημήτρη. Χιλιάδες κόσμου κατέβηκε στους δρόμους για ακόμη μία μέρα για να διαμαρτυρηθεί για την ναζιστική βία και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε αυτό το συλλαλητήριο είχαν καλέσει κόμματα, η ΑΔΕΔΗ, η ΓΕΣΕΕ. Η ΓΕΣΕΕ, διάφοροι φορείς, πολιτική κοινωνική. Το βασικά συνθήματα ήταν δύο. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους φασίστες, και το δεύτερο, ποτέ πια φασισμός. Σε ό,τι αφορά και για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αθήνας, έχει αδοθεί στην κυκλοφορία ήδη Μεσογείων το άνω ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και ένα κομμάτι το ρεύμα της Αλεξάνδρας που κατεβαίνει προς Πατησίων. Μάλιστα, πάμε και στον Νίκο Υποφάντη που είναι στο Σύνταγμα για να δούμε ποια είναι η εικόνα και αυτή την ώρα. Βλέπουμε έχουν ολοκληρωθεί εκεί οι κινητοποιήσεις, Νίκο, αλλά και τι έγινε νωρίτερα. Ναι, πριν από λίγα λεπτά, Σία, ολοκληρώθηκε το αντιφασιστικό συλλαλητήριο εδώ στην πλατεία Συντάγματος, που είχε καλέσει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ. Συμμετείχαν φορείς, σωματεία εργαζομένων και κάτοικοι της Αθήνας, που αντιδρούν στην παρουσία της Χρυσής Αυγής στις γειτονιές τους. Και μάλιστα αυτό το οποίο ζήτησαν έντονα είναι πλέον να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής από την Αθήνα. Να πούμε ότι στο συλλαλητήριο και στη συναυλία την οποία ακολούθησε συμμετείχαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και της υπολίτευσης. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Δημοκρατική Αριστερά. Και το ΚΚΕ, το πάμε νωρίτερα το μεσημέρι. Μάλιστα. Παρακολουθώντας λοιπόν τις εικόνες και από τη συναυλία που είχαμε νωρίτερα, ολοκληρώνονται λοιπόν σιγά σιγά οι κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο συναδέλφους.